Θα παραμείνουμε στο αντιγρυπικό εμβόλιο, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η διαδικασία, πώς γίνεται το εμβόλιο αυτό. Το μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Γιάννης Τσικανδυλάκης, είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα σας, κύριε Τσικανδυλάκη. Από τα μέσα Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει επίσημα η αντιγρυπική περίοδος και φέτος έχει μια άλλη βαρύτητα με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν μέτρα για τον κορονοϊό. Ακριβώς, γύρω περίπου στις 15 του Οκτώβρη έχουν αρχίσει να συλλαγωγούνται τα εμβόλια. Απλώς αυτό που συνιστά και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού είναι να γίνει ο εμβολιασμός γύρω στις 10 με 15 του επόμενου μήνα. Και αυτό γιατί θέλουμε να είναι στο maximum ο εμβολιασμός στην περίοδο του Φλεβάρη και του Μάρτη. Άρα ουσιαστικά η ισχύς αυτού του εμβολίου είναι ένα εξάμηνο που καλύπτει την λεγόμενη επικίνδυνη περίοδο που η γρήπη θα κάνει την εμφάνισή της. Τώρα, πώς μπορεί κάποιος να κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο? Πολύ απλά, θα πάει στον γιατρό του, από τη στιγμή που ο γιατρός κρίνει ότι πρέπει να το κάνει, θα το συνταγογραφήσει και θα έρθει στο φαρμακείο. Οι φαρμακοποιοί πλέον όλης της Ελλάδος είναι πιστοποιημένοι στο να δημιουργούν εποχικό εμβολιασμό και θα κάνουν το εμβόλιο τους ή αν θέλουν μπορεί να το πάρουν, να πάρουν στον γιατρό του να το κάνουν. Επειδή υπάρχει... Απλώς χρειάζεται συνταγή, θέλω να το εξηγήσω αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Χρειάζεται συνταγή γιατρού. Άρα, γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοί σας μας λένε ότι έρχονται πολίτες και ζητούν να κάνουν το αντιγρυπικό εμβόλιο χωρίς συνταγή. Αυτό δεν γίνεται στα φαρμακεία. Όχι, απαγορεύεται. Το εμβόλιο χρειάζεται συνταγή γιατρού, διότι μπαίνει μέσα και σε μια διαδικασία που μπορούμε να ελέγξουμε το πώς έχουν κάνει, να δούμε το 100% των ανθρώπων επειδή το έκαναν μέσα στη συνταγή. Κύριε Τσικανδυλάκη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον των πολιτών στην Κρήτη? Ακριβώς σε όλη την Ελλάδα, κοίτας καλά, και υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να γίνει ο εμβολιασμός ο αντιγρυπικός φέτος σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι κάναμε περίπου 35% λιγότερα εμβόλια από την προηγούμενη φορά, ειδικά στην Κρήτη. Φέτο έχουμε αυξημένο ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό. Απλώς δυστυχώς όμως ο κόσμος δεν θέλει να εμβολιαστεί για τον COVID. Το άκουσα αυτό, το άκουσα και προηγουμένως το είπε ένας τηλεθεατής μάλλον, που θα εμβολιαστώ για το ένα και μάλλον θα επιλέξω τη γρήπη. Και τα δύο πρέπει να γίνουν και αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Μάλιστα. Βεβαίως υπάρχει μία σύσταση όσον αφορά τον κορονοϊό για τις ηλικίες άνω των 60. Ακριβώς. Όπως σύσταση, και αυτό να το επαναλάβουμε, υπάρχει και το αντιγρυπικό εμβόλιο. Δηλαδή τους ειδικούς ακούμε να λένε ότι το κάνουν άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Βεβαίως μπορούν να το κάνουν όλοι οι πολίτες, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, για να μην υπάρξουν και παιδιά, τυχόν παρερμηνίες. Και παιδιά, κύριε Δασκαλάκη. Και οι παιδίατες συνιστούν να το κάνουν και τα παιδιά πλέον. Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι η καλύτερη περίοδος για να κάνει κάποιος το αντιγρυπικό εμβόλιο είναι στα μέσα Νοεμβρίου. Χρειάζεται να κάνει κάποια διαδικασία πριν. Και το λέω αυτό γιατί φέτος υπάρχει κόσμος που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο και έχει απορίες για το τι συμβαίνει με αυτό το εμβόλιο. Καλό όσον αφορά πιθανές παρενέργειες. Καταρχήν, καλό θα είναι να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του, ώστε να το κλείσει, να υπάρχει η διαδικασία να πω ότι θα το βρει. Έτσι, γιατί τότε σας λέω θα έχουμε αυξημένη ζήτηση. Υπάρχουν εμβόλια, έτσι, μην τρομοκρατεί ο κόσμος, υπάρχουν αρκετά εμβόλια. Πώς, άμα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, καταλαβαίνετε ότι και εμείς δεν έχουμε προβλέψει για πολύ μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι δώσαμε πέρυσι. Περίπου ένα 10% παραπάνω από τα προπέρσινα έχουμε παραγγείλει, τα περσινά από τα προπέρσινα, έτσι, για να εξηγούμαστε. Τώρα, σε θέματα παρενέργειων, δεν νομίζω ότι υπάρχουν παρενέργειες. Το εμβόλιο το κάνουμε τόσα χρόνια, δεν νομίζω ότι έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες, έχουν δημιουργηθεί αλλεργίες. Νομίζω ότι μια χαρά είναι. Είναι αρκετά ασφαλές το εμβόλιο για το Μάλιστα. Να μην φοβάται. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Ήρθανε και στην ελληνική αγορά και στα ελληνικά φαρμακεία τα λεγόμενα τεστ που μπορούν να ανοιχνεύσουν παράλληλα κορονοϊό και εποχική γρήπη. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτά? Ναι, έχουν έρθει, αλλά προς αυτή τη στιγμή δεν τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ο κόσμος ακόμα ενδιαφέρεται περισσότερο για το COVID και για τη γρήπη. Mm-hmm. Πιθανόν το επόμενο διάστημα να αρχίσει να ενδιαφέρεται και για τα δύο μαζί. Προς το παρόν, αυτό που γίνεται, τουλάχιστον στα φαρμακεία, είναι του COVID. Μάλιστα. Κύριε Τσικανδυλάκη, θεωρώ ότι το αμέσως επόμενο διάστημα πιθανόν να αυξηθεί η ζήτηση και σε αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση απόψε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.